Στο νέο κλειστό γήπεδο Ρέντι, η ομάδα της Αρμενικής υποδέχεται την Απόλλωνα σε ένα ακόμη παιχνίδι πρόκληση στην πορεία της στην Α2. Μελιγιώτης στο σερβίς. Μιχαήλοβιτς, καλή υποδοχή. Κακρίδης θα παίξει με τον Φράγκο. Η Αρμενική ακυρώνει την πρώτη ευκαιρία του Απόλλωνα, 18-24. Είναι κοντά μας ο προπονητής της Αρμενικής, ο κύριος Χρήστος Ρουμιάν. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Είχατε να αντιμετωπίσετε εξ αρχής έναν δύσκολο αντίπαλο, μια ομάδα νεανική όπως είναι ο Απόλλωνας, αλλά αρκετά ποιοτική και το είδαμε και σε αυτό το παιχνίδι. Μια ομάδα που λογικά θα πρωταγωνιστήσει και φέτος στην κατηγορία. Πώς είδατε το παιχνίδι? Ισχύει, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Όντως μια πολύ νεανική ομάδα και εμείς έχουμε νέα παιδιά, βέβαια δεν είμαστε κι εμείς σε μεγάλη ηλικία. Όμως έχουν τα προσόντα, προέρχονται τα παιδιά από εθνικές ομάδες εφήβων, γίνεται καλή δουλειά, ήταν πολύ οργανωμένοι. Προσπαθήσαμε, κάναμε κάποιες αλλαγές, μήπως και γυρίσει λίγο κάποιο σετ και πάρουμε λίγο την ψυχολογία. Δεν το καταφέραμε, είμαστε νεοφώτιστοι. Ελπίζω η συνέχεια, μια μάχη χάσαμε, τον πόλεμο όχι, συνεχίζουμε, αυτό δεν έχω κάτι περισσότερο να δω. Ναι, πάντως είδαμε την ομάδα σας να παρουσιάζει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στον Απόλλωνα και την πρώτη αγωνιστική κόντρα στη Δραπετσόνα. Δηλαδή, αντιμετωπίσατε δύο έμπειρες ομάδες από την κατηγορία. Παρουσιάσατε, όπως είπα, ανταγωνιστικό πρόσωπο. Και γενικότερα, όπως είπατε και εσείς, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα η Αρμενική. Πώς πιστεύετε θα εξελιχθεί η χρονιά, γιατί έτσι και αλλιώς είναι και εμπειρίες αυτό για τους παίκτες, έτσι? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πιο σίγουρο ακόμα είναι ότι όταν ανεβαίνεις μια κατηγορία, το πρώτο που μέλημά σου είναι να μπορείς να είσαι αξιοπρεπής και να μπορείς να παραμείνεις στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος, αυτόν θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε χάσει τη μάχη σήμερα, ο πόλεμος συνεχίζεται που σου είπα. Εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενος από την αποδοση των παιχτών. Ακουμπήσανε κάποιες στιγμές στα ωριά τους, κάποια μικρολαθάκια, κάποια λίγο η μπάλα, κάτι το έτσι συμβαίνει. Τα γεμίσαμε, τουλάχιστον το δεύτερο και τρίτο σετ το γεμίσαμε. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα συνεχίσουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας και την όλη τέτοια. Να είστε καλά κι εσείς. Και βέβαια να δώσω και χρόνια πολλά στην κόρη μου, την Ελένα, που είναι και αφιερωμένη το παιχνίδι. Εντάξει, να το δει. Χρόνια της πολλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Ατάμ Τσαλικιάν, ο οποίος παίζει κόντρα στην πρώην του ομάδα, γιατί είναι ο αρχηγός της Αρμενικής. Τον είδατε εδώ σε μία ακόμη επίθεση, αλλά έστειλε την μπάλα έξω. Έχω δίπλα μου έναν από τους παίκτες της Αρμενικής, τον Παναγιώτη Κακρίδη. Παναγιώτη, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Καλησπέρα. Κάνατε, όπως είπαμε και προηγουμένως με τον προπονητή, μια μεγάλη προσπάθεια κόντρα σε μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Εσένα, τι γεύση σου αφήνει το παιχνίδι? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, μιλάμε για τον Απόλλωνα, η οποία μιλάμε για όνομα στο βόλεϊ. Έχει μια ιστορία σίγουρα και εμείς έχουμε μια ιστορία, αλλά σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Κάναμε μια προσπάθεια, είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα. Φάνηκε η διαφορά, τα παιδιά ήταν αρκετά καλοί. Εμείς κάπου στα κρίσιμα σημεία, λίγο κάπου από απειρία ίσως, δεν μας βγήκαν αυτό που είχαμε προγραμματίσει και στην προπόνηση. Συνεχίζουμε όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει, σίγουρα θα κυνηγήσουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Αυτή είναι η ουσία και αυτή η στρατηγική μας. Πέρυσι είχατε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Κατακτήσατε την άνοδο στην Α2, πήρατε και το κύπελλο της Ένωσης ΕΣΠΕΔΑ. Εσείς, σαν μέλος της ομάδας, και πέρσι έζησε αυτές τις επιτυχίες. Φέτος είναι τελείως διαφορετική ομάδα για την Αρμενική. Παίρνετε εμπειρίες, αντιμετωπίζετε πολύ καλύτερες ομάδες. Πώς πιστεύεις μπορεί να εξελιχθεί η χρονιά και τι μπορείτε να κερδίσετε? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, στόχος μας είναι η παραμονή. Ποτέ δεν βάλαμε το μυαλό στο Θεό και είπαμε εμείς πάμε για πρωτάθλημα, ούτε καν. Θα κυνηγήσουμε την παραμονή με νύχια και με δόντια όπως και άλλες ομάδες. Είμαστε μια νεοσυστατή ομάδα. Σίγουρα έχουμε κρατήσει τον κορμό μας, το βασικό κορμό και από πέρσι. Με παιδιά και από την Αρμενική Παρικία που είναι σημαντικό για την ομάδα τη συγκεκριμένη. Η πόρη μας είναι αρκετά μέτρη, θα έλεγα, για την κατηγορία. Οπότε αυτό μας κάνει να πρέπει να παλέψουμε εμείς περισσότερο για κάθε παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά σχετικά με το τέλος της χρονιάς, θα κάνουμε το ταμείο μας στο τέλος, ανάλογα τι θα έχει γίνει. Παίζουμε με δύσκολες ομάδες. Υπάρχει η Παναχαϊκή, υπάρχει ο Απόλλωνας. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Πολύ διαφορετικό το επίπεδο σχέση με πέρσι, έτσι? Κοίταξε να δεις. Πέρσι είχαμε και το παιδί που τραυματίστηκε, τον άλλο Πασαδόρο πέρα από μένα, τον Κατσαόνι, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ καλός παίχτης και βοηθάει πολύ την ομάδα. Έχουμε και άλλον ένα παίχτη, τον Ιάσονα, τον Κανέλο, ο οποίος θα έρθει και αυτός, θα σωματωθεί κάποια στιγμή. Πιστεύω να σιγά σιγά, επειδή λόγω της απειρίας μας περισσότερο, να βρεθούμε ο ένας με τον άλλον και παιχνίδι το παιχνίδι να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Πιστεύω ότι θα είμαστε σίγουρα για κανέναν εύκολος αντίπαλος. Είμαστε μια ομάδα με ψυχή. Το αποδεικνύουμε μέσα στο γήπεδο σε κάθε πόντο. Φωνάζουμε, προσπαθούμε και ό,τι βγει. Ό,τι βγει. Πολλά σπουδά σερβίς με τον Βασιλακόπουλο. Περίμενε εκεί για την υποδοχή ο Τσεμενιάν και την έβγαλε. Χτύπημα στην ευθεία από τον Μπερμπερίδη, τριάουλα.
Το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. Η Αρμενική γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Απόλλωνα, μια ομάδα ισχυρή, νεανική και με πολλή ποιότητα, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε αρκετά ανταγωνιστική κόντρα στο μεγάλο της αντίπαλο. Από το νέο κλειστό γήπεδο Ρέντι για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.